πλαίσιο, ας πούμε, που ο κύριος Τσίπρας είχε σωματικά προβλήματα τότε, θυμόσαστε. Βγάζαμε ένα εξώφυλλο στην παλιά μας εφημερίδα με τον Τσίπρα χτυπημένο, με το ένα μάτι βγαλμένο, πυροβολημένο στο κεφάλι, με αίματα. Τώρα γιατί το λέτε, δεν το... Όχι, λέω, εάν ας πούμε γινόταν αυτό το πράγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα το άφηνε αναπάντητο αυτό το πράγμα. Μιλάτε για προσωπικό. Όχι, προφανώς, όχι. Εσείς, κύριε Στρατούλη, πιστεύετε ότι αν έβγαζα ένα τέτοιο εξώφυλλο θα με καταγγείλα την επόμενη μέρα? Μετά, τελειώστε εσείς και θα... Γιατί το λέτε, το λέω για παράδειγμα. Όταν βλέπω τέτοια πράγματα εγώ αυτή τη στιγμή στην κριτική που γίνεται. Τι είναι αυτό, και κάποιοι τα καλύπτουν. Όχι, όχι, δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, προς Θεού. Όταν αυτά γίνονται, αυτά τα πράγματα. Και ποια, πού είναι η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι αυτά, δεν είναι δικό σας περιοδικό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δικό σας περιοδικό, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ το περιοδικό, προς Θεού. Αυτό τι είναι τώρα? Αυτό είναι ένα εξώφυλλο ενός περιοδικού, στο οποίο δείχνει πυροβολημένο τον Σαμαρά, με το ένα μάτι βγαλμένο. Αυτό πώς συνδέεται τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ όμως, κύριε? Προσέξτε, τέτοιες κινήσεις και άλλες κινήσεις που έχουν να κάνουν με θέματα, ας πούμε, της πυρπόλησης εγκαταστάσεων επιχειρήσεων, πράξεων βίας που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας. Εάν δεν υπάρχουν καταγγελίες συγκεκριμένες, καταδίκες συγκεκριμένες, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Λέτε ότι βγαίνει και δεν καταδικάζει χωρίς ο αστερίσκους. Καταρχάς, ο κύριος Στρατούλης είναι εδώ. Τέτοιου είδους τώρα. Εάν λοιπόν αυτό το είχα κάνει εγώ όταν εργαζόμουν στην εφημερίδα, φανταζέστε τι θα μπορούσε να είχε γίνει. Ναι, αλλά αυτό που συνδέεται λοιπόν, το συγκεκριμένο περιοδικό δεν το συνδέω με το ΣΥΡΙΖΑ. Α, το ξεκαθάρισα. Γιατί μας το δείξατε και κάπως μπερδευτήκαμε. Ναι. Όχι, με το ξεκαθάρισα από την αρχή και είπα δεν είχα μια σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ με αυτό. Εγώ μιλάω ως παράδειγμα το ανέφερα. Ως παράδειγμα κριτικής, στην οποία δεν μπορείς να την αφήσεις αναπάντητη. Και επίσης, σε θέματα τα οποία βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε με έναν τρόπο, ο οποίος δεν μπορεί να μην απαντήσει διαφορετικά. Εντάξει. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν έχει τίποτα το προσωπικό. Είναι μια πολιτική κόντρα που η κάθε πλευρά επιλέγει τους τόνους και το ύφος. Και αυτό χαρακτηρίζει την κάθε πλευρά. Και η τόνη και το ύφος. Και όχι μόνο, η κάθε πλευρά, αλλά και τα πρόσωπα που την ασκούν. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εγώ δεν μπορώ, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσω το όνομα του κύριου Στρατούλη, θα μου το επιτρέψει, γιατί είναι παρόν, για να μην αναφέρομαι σε ανθρώπους που είναι παρόντες. Εάν ο κύριος Στρατούλης βγει πάρα πολύ σκληρά σε ένα συγκεκριμένο θέμα, καταρχήν αφορά τον κύριο Στρατούλη και όχι το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από εκεί και πέρα το ΣΥΡΙΖΑ τον αφορά στο αν καλύπτει ή όχι τον κύριο Στρατούλη. Να αναφέρω ως παράδειγμα. Εδώ, λοιπόν, κύριε Στρατούλη, εδώ πέρα σας λένε τώρα ότι δεν καταδικάζεται ουσιαστικά. Σε αυτή την κουβέντα δεν μπαίνουμε, διότι εντάξει, δεν θέλουμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Είναι μια κουβέντα, ένα πεδίο αντιπαράθεση, το οποίο θέλει να πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία, να καλλιεργεί τη στρατηγική της έντασης και επιχειρήματα, κακέκτυπα επιχειρημάτων του 1950 μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Σε αυτή την κουβέντα δεν μπαίνουμε. Το δεύτερο, επομένως, δεν το κουβεντιάζω καθόλου. Να απολογούμε αν είμαι τρομοκράτης ή αν είμαι αναρχικός ή αν στηρίζω σε αυτή. Η κουβέντα έχει τελειώσει για μας.